Η ψηφοφορία για την πρόταση μορφή, στην οποία κατέθεσε την Τρίτη ο πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, προορίζεται να αποτελέσει τον τεμπούτο για μια ενωμένη αντιπολίτευση κατά τη κυβέρνηση Μητσοτάκη με σκοπό την αποδόμησή τη. Κάτι δηλαδή παρόμοιο με αυτό που συνέβη στι δημοτικέ εκλογέ, κατά τι οποίε υπήρξε κοινή αντιμετώπιση των υποψηφίων τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια Θεσσαλία, στο Δήμο Αθηναίων, και στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Τότε τα κόμματα τη αντιπολίτευση έδωσαν γραμμή στου ψηφοφόρου του να επιλέξουν όποιον είχε περάσει στο δεύτερο γύρο και ήταν αντίπαλο των εκλεκτών του Μαξιμού. Μια τακτική που απέδωσε καθώ στου δύο μεγαλύτερου Δήμου τη χώρα και στην περιφέρεια Θεσσαλία η κυβέρνηση έχασε κατά κράτο. Έχασε βέβαια και σε άλλε περιφέρειε, αλλά εκεί οι ήττε προέρχονταν από γαλάζιου αντάρτε και το θέμα παρουσιάστηκε. Ω εσωτερικό ζήτημα, αυτό που φάνηκε στι δημοτικέ εκλογέ είναι πω εάν η αντιπολίτευση αντιμετωπίσει με κοινή προσπάθεια την κυβέρνηση, μπορεί να την κερδίσει. Βέβαια, στι ευρωεκλογέ θα είναι ο καθένα μόνο του, αλλά το ποσοστό που θα αποσπάσει η Νέα Δημοκρατία μετά τα πρόσφατα αρνητικά για αυτήν γεγονότα θα αποτελέσει αφετηρία για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί από τον Ιούνιο και μετά. Στο Μαξίμου έχουν θέσει ω όριο το ποσοστό του 33%, αυτό δηλαδή που είχαν κερδίσει και στι προηγούμενε ευρωεκλογέ. Οτιδήποτε κάτω από αυτό θα θεωρηθεί αποτυχία, αλλά εάν το ποσοστό αυτό πέσει ακόμα και κάτω από το όριο του 30%, τότε θα θεωρηθεί καταστροφή. Τότε θα φανεί ότι η Νέα Δημοκρατία εμορραγεί και οι πληγέ τη θα προσφέρουν στου αντιπάλου τι νέε εναλλακτικέ για να την πλήξουν ακόμα περισσότερο. Θα μπορούν από τον Ιούνιο και μετά να χτυπούν καθημερινά και συντονισμένα την κυβέρνηση και δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί ακόμα και το ενδεχόμενο εκλογική συνεργασία τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ λίγο πριν τι εθνικέ εκλογέ, όποτε και αν αυτέ γίνουν. Αυτό άλλωστε είναι κάτι το οποίο το είχε ζητήσει και ο πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Σπίρτζη. Όσο για την κοινή δράση, ούτε λίγο ούτε πολύ την παραδέχτηκε ο Νίκο Παπά. Επισημαίνεται ότι η ψήφιση τη πρόταση μομφή θα δείξει εάν θα σημάνει την έναρξη μια κοινή και σκληρή αντιπολίτευση ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.